Καλώς ήρθατε κύριε Σκούρα, τι κάνετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας κυρία Στεφανίδου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά από μένα σε όλο τον κόσμο. Να ευχηθώ, παρακολούθησα την εκπομπή σας με τον μικρό Νικόλα, να ευχηθώ από καρδιάς καλή πορεία στο παιδάκι, γιατί είναι πραγματικά αγωνιστής. Πιστεύω θα τα καταφέρει και θα σταθεί όπως όλα τα άλλα, όπως τα γερά παιδιά ακόμα, να μια και είναι η πρώτη δεύτερη μέρα του χρόνου, να ευχηθώ καλή πορεία και σε αυτούς που είναι ταλαιπωρημένοι με τις κατεστραμμένες μύτες τους, μιας και αυτό είναι το θέμα μας. Έτσι. Και ξέρω πόσο αγγίζει και την κοινή γνώμη, αλλά και αυτούς που πάσχουν από αυτό, που για κάποιους λόγους κάτι δεν πήγε καλά στο χειρουργείο τους και έτσι δεν έχουν ούτε το αισθητικό αποτέλεσμα που ήλπιζαν πως θα έχουν, αλλά δεν έχουν και το λειτουργικό, το οποίο είναι χειρότερο. Δηλαδή, ο οποίος δεν έχει καλή αναπνοή, είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί, όταν έχει άπνιες, γιατί κάτι του συνέβη, ένα κακό διάφραγμα που χειρουργήθηκε στραβά, μια μύτη η οποία για λόγους διάφορους, από υπερβολική, ορίστε βλέπουμε εδώ μια μύτη η οποία είναι κατεστραμμένη, ένα παιδί, ένας φοιτητής, ο οποίος πήγε να χειρουργηθεί και βλέπετε πώς η ράχη του λείπει, δηλαδή η ράχη της μύτης έχει υπερβολικά αφαιρεθεί με αποτέλεσμα και αισθητικά δυσάρεστο, αλλά και λειτουργικά το ίδιο κακό. Ένα παιδί το οποίο είναι εκπαιδευτικός, ο οποίος ούτε αναπνέει, ούτε ακούει γιατί μαζεύουν υγρό τα αυτιά του όταν δεν αναπνέει καλά η μύτη. Και τέλος πάντων είναι μια δύσκολη ιστορία την οποία και τη λύσαμε. Βλέπουμε δεξιά τη μεταχειρητική πορεία, το μεταχειρητικό αποτέλεσμα και αυτό το παιδί απελευθερώθηκε και από λόγους αισθητικής, γιατί οι άνθρωποι που παρακολουθούν βλέπουν και το ένα θέμα και το άλλο. Το κυριότερο όμως ήταν το κακό λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο ο ασθενής χωρίς να περιμένει είχε. Πώς το λύσατε αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή βλέπουμε πώς ο άνθρωπος αυτός, για να καταλάβετε, ο άντρας αυτός είχε πάει σε έναν γιατρό πριν τον κύριο Σκούρα και είχε κάνει επέμβαση στη μύτη του. Η μύτη, όπως είδατε, η πρώτη, εκεί που λέει πριν, είχε καταστραφεί. Είχε πέσει προς τα κάτω, είχε γίνει μια πεσμένη προς τα κάτω μυτερή μύτη που ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ναι. Όταν πέφτει εδώ, φεύγει ο χόνδρος και πέφτει η μύτη, κλείνει το διάφραγμα και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Στην ουσία γίνεσαι βαριά ασθενής. Πώς το λύσατε ένα τέτοιο αυτό, πολύ δύσκολο... Ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα όπως είναι αυτό. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μοσχεύματα τα οποία στο συγκεκριμένο ασθενή αλλά και σε όλους τους ανάλογους με τον ασθενή μου αρρώστους. Παίρνουμε μοσχεύματα, παίρνουμε οστούν λεκάνης. Από τη λεκάνη παίρνουμε κόκαλο και το τοποθετούμε στο σημείο που λείπει. Παίρνουμε χόνδρους από τα αυτιά και το τοποθετούμε στο σημείο που κάνει τις ισολικές και έτσι έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε... Απίστευτο. Εδώ έχουμε απίστευτο αποτέλεσμα. Μια άλλη ιστορία, η οποία έχει πέσει κορυφή όπως βλέπετε, είναι κάτι τρομακτικά δύσκολο. Ίσως αυτή η μύτη είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Και βέβαια καταλαβαίνετε την ευτυχία αυτού του ανθρώπου και εύχομαι με τη νέα χρονιά οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από τέτοια θέματα να μπορέσουν να βρουν τις λύσεις και να είναι ευχαριστημένοι, να κοιμούνται καλά, να κοιμούνται δίπλα στον σύντροφό τους, να μην ροχαλίζουν τρελά, ούτε να ξυπνάνε, να αναστατώνε τη ζωή τους και αισθητικά να μπορέσουν να αποκατασταθούν και να νιώσουν καλά. Εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα τεράστιο. Μια κυρία χειρουργημένη 4 ή 5 φορές όταν ήρθε σε μένα, που κάναμε, ναι, η οποία ήταν κλεισμένη στο... Πόσο ταλαιπωρημένοι άνθρωποι έρχονται για να τους βοηθήσετε, κύριε Σκούρα? Αυτό είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα και καταλαβαίνετε ποιες ευθύνες αναλαμβάνει ο χειρουργός όταν θα πει στον άρρωστο ότι θα σε βοηθήσω. Και αν κάτι στραβώσει και δεν μπορείς να τον βοηθήσει, δεν νιώθει καλά, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αν αυτή η κυρία, η οποία βλέπετε πόσο όμορφη κοπέλα είναι στη συνέχεια, αυτή είχε κλειστεί χρόνια μέσα στο σπίτι. Λογικό. Γιατί ένιωθε δυσάρεστα και πήγε, επαναλαμβάνω, ένα χειρουργείο, άλλο χειρουργείο, μέχρι που τοποθετήσαμε και σε αυτή χόνδρους και μπροστά στην κορυφή, αλλά και στη μέση, όπου λείπει η ράχη της μύτης, λείπουν τα κόκαλα, και τοποθετήσαμε κόκαλο από τη λεκάνη, ακούγεται φρικτό.
αλλά θα πρέπει να γίνει. Χρειάζεται προφανώς κάποια εξειδίκευση από το χειρουργό για να πραγματοποιεί αυτές τις επανορθωτικές ρινοπλαστικές επεμβάσεις. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Να δούμε, ναι. Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε και αυτό το πρόβλημα, αν μπορέσει ο σκηνοθέτης να μας δείξει την επόμενη φωτογραφία. Κοιτάξτε, δεν αναπνέει. Το δεξί της λουθούνη είναι κλειστό. Η κυρία αυτή δεν αναπνέει. Και με τα εγχειρητικά βλέπετε πώς έχουμε τοποθετήσει αφενός κόκαλο πάνω στη ράγη της μύτης, αφετέρου πώς έχουμε τοποθετήσει χόνδρους σαν μοσχεύματα μπροστά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και ευχάριστη άνοιξε το ρουθούνι, να αναπνεύσει αισθητική γυναίκα. Κατάσταση, ναι. Μια όμορφη μύτη, αλλά να μπορέσει αυτή η κυρία να αναπνεύσει. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να ζεις έτσι, είναι τρομακτικά δύσκολο. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, δεν μπορείς να αναπνεύσεις και τη μέρα και δεν μπορείς να γυμναστείς. Όσον αφορά σε αυτό... Οι άνθρωποι οι οποίοι όμως αυτά τα έχουν κάνει κάποιοι συναδελφοί σας, κύριε Σκούρα. Δηλαδή πώς μπορεί ο καθένας δηλαδή να χειρουργεί μύτες δηλαδή, και να παράγει αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό πώς είναι ένα θέμα. Πώς προστατευτεί από αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή πήγαν οι άνθρωποι αυτοί και βγήκαν έτσι. Αυτό είναι ένα καταστράφηκαν θέμα. Οι ζωές τους στην ουσία. Λοιπόν, να σας πω, τώρα... Και δεν ξέρει και ο πολίτης που να απευθυνθεί. Να σας πω, μιας και μου το θέτει το θέμα, η κυρία αυτή που βλέπετε, με την οποία έκανα και μαζί πρωτοχρονιά, είναι γιατρός. Είναι γιατρός, χειρουργημένη, και βλέπουμε το μέτα εγχειρητικό. Και καταλαβαίνετε γιατί έτσι ένιωσα καλά να κάνω μαζί της, με τον άντρα της και με το παιδάκι της. Κάναμε μαζί πρωτοχρονιά και χαιρόμουν να βλέπω αυτό το κορίτσι. Εδώ στην Αθήνα την χειρούργησαν και την έκαναν. Εδώ στην Αθήνα χειρουργήθηκε και είναι γιατρός, 32-33 χρονών. Μάλιστα. Ένα φοβερό κορίτσι, όπου έχουν αφαιρέσει το διάφορο, έχει πέσει μύτη, έχει... Δηλαδή έχει καταστραφεί. Ναι, και πώς νιώθει, αυτό το κορίτσι. Πιστεύω ότι της αλλάξατε τη ζωή. Της αλλάξει τη ζωή όπως και σε πολύ κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι λειτουργήμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σκούρα και θέλω να τονίσω ότι ο κύριος Σκούρας είναι ο κύριος Αθανάσιος Σκούρας. Είναι χειρουργός ορυλά. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λειτουργικής Ρινοπλαστικής. Εντάξει. Θέλετε να τονίσετε ότι είμαι πλαστικός χειρουργός και λέτε το Αθανάσιο Σκούρας, γιατί υπάρχει και ο Γιώργος, ο γιος μου, που είναι πλαστικός χειρουργός. Εντάξει. Το τονίζω και εξηγώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μία εξειδίκευση. Έχει κάτσει, έχει μελετήσει, είναι σε κάτι πολύ καλός. Ας ψάξουμε λοιπόν, ας κάνουμε μία έρευνα για να μην γίνονται εύκολες επιλογές στους, θέλει πολύ προσοχή. Στους γιατρούς, προκειμένου να λύσουν ιδίως δύσκολα θέματα, θα πρέπει προσεκτικά να ψάξουμε, να βρούμε ποιος ασχολείται με αυτό το θέμα. Δεν μπορεί όλοι να τα ξέρουμε όλα. Δεν θέλω να ευχηθώ. Συγγνώμη. Ναι, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, να ευχηθώ χρόνια πολλά και στη Ρόδο, μιας και έχουμε το καινούριο μας κέντρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Όλοι, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά.